τη δυνατότητα να ρυθμίσουν οφειλές τους προς τον Δήμο Ιωαννιτών έχουν πλέον πολίτες αλλά και επιχειρήσεις. Η ρύθμιση που έχει ψηφιστεί αφορά χρέη μέχρι 31 Δεκάτου του 2024, περιλαμβάνοντας συγκεκριμένες διαδικασίες και προϋποθέσεις που εξαρτώνται από την κατηγορία του οφειλέτη, ευάλωτο σημείο, αλλά και το ύψος της οφειλής. Η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2025, με όσους ενδιαφερόμενους να ενταχθούν στη ρύθμιση. Να μπορούν να το κάνουν καταθέτοντας το αίτημά τους ηλεκτρονικά στο rythmisi@ioannina.gr, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται και στο τηλέφωνο 26-51-361-324. Καλέσμα στους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ρυθμίσουν τα χρέη τους, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, προκειμένου να γλιτώσουν προς αυξήσεις που ήδη έχουν συσσωρευτεί, απίφθη νέοι αντιδήμαρχος οικονομικών Γογογιώτη. Ρύθμιση η οποία έχει πολύ συζητηθεί και είναι κάτι που περίμεναν όλοι οι Δήμοι αλλά και οι πολίτες για να μπορέσουν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Περιλαμβάνει δύο κατηγορίες. Είναι η κατηγορία των ευάλωτων οφειλετών και ο ευάλωτος οφειλέτης είναι τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν κάποια κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στον 47-38 του 2020 και μπορούν αυτοί να υπαχθούν στη ρύθμιση για οφειλές που βεβαιώθηκαν έως 31 Οκτωβρίου του 2024, καθώς και μη ευάλωτοι οφειλέτες και νομικά πρόσωπα μπορούν και αυτοί να υποβάλουν αίτηση για τη ρύθμιση, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί ως χθες, ως 31 Δεκάτου του 2024. Ποιοι είναι οι τρόποι εξόφλησης των οφειλών? Και μιλάμε τώρα για τους ευάλωτους οφειλέτες. Λοιπόν, οι οφειλές μπορούν να εξοφληθούν είτε φάπαξ είτε σε δόσεις. Η κάθε περίπτωση συνοδεύεται από συγκεκριμένα ποσοστά απαλλαγής, από προσαυξήσεις και τόκους. Ως εξής, για εφάπαξ εξόφληση, η απαλλαγή ανέρχεται στο 95% των προσαυξήσεων και τόκων. Από 2 έως 6 δόσεις η απαλλαγή είναι 85%, 7 έως 12 η απαλλαγή 80% και 13 έως 60 απαλλαγή έως 75%. Για την άλλη κατηγορία, για τους οφειλέτες που είναι και αρκετά περισσότεροι φαντάζομαι αυτοί που δεν είναι ευάλωτοι, αυτοί μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους έως 60 δόσεις, σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις, οι οποίες δεν μπορούν να είναι χαμηλότερες των 50 ευρώ. Εδώ όμως δεν υπάρχει κάποια απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις. Παρ' όλα τα αυτά δεν πάβει να είναι όμως μία ρύθμιση, που αυτή ρυθμίζει τις οφειλές του κάθε υπόχρεου και σταματάνε να τρέχουν οι προσαυξήσεις και οι τόκοι. Η αίτηση λοιπόν αυτή, ποιοι είναι μάλλον οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί για την ρύθμιση αυτή, η αίτηση λοιπόν στην υπαγωγή για τη ρύθμιση θα πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Ιανουαρίου του 2025. Η ρύθμιση, με βάση τον νόμο, χορηγείται με απόφαση του προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και γνωστοποιείται στον ΕΤΟΥΝΤΑ, είτε με συστημένη επιστολή, αν αυτή κατατεθεί εγγράφως στην Οικονομική Υπηρεσία, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail που ήδη προανέφερα. Οπότε θα υπάρχει και αντίστοιχη ψηφιακή απάντηση. Η ρύθμιση μπορεί να αφορά και οφειλές που τελούν σε αναστολή, τελούν υποδικαστική αμφισβήτηση, και αυτό προϋποθέτει την παραίτηση του ενδιαφερομένου από τα ένδικα μέσα, είτε να έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση. Αν οι οφειλές έχουν ήδη υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση, η νέα αίτηση επιφέρει απώλεια της προηγούμενης και των ευεργετημάτων που είχε. Όπως κάθε ρύθμιση έχει και αυτή τις συνέπειες με τη μη συμμόρφωση, δηλαδή με την απώλεια της ρύθμισης σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση πληρωμής, υπάρχει προσαύξηση 5% ανά μήνα επί του ποσού της δόσης και αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή τρεις συνολικά, η ρύθμιση διακόπτεται, οι οφειλές επαναλογίζονται και η επόμενη διαδικασία είναι να αποσταλούν και να βεβαιωθούν στην εφορία. Υπάρχει επίσης και η περίπτωση του εξοδικαστικού μηχανισμού για τις οφειλές άνω των 10.000 ευρώ, όποιος ενδιαφέρεται να αιτηθεί και να υπαχθεί σε αυτές, με βάση και αυτό τον νόμο των 47-38 του 2020. Αυτός όμως γίνεται μέσω της ΔΟΕ. Λοιπόν, οφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις και ενταχθούν στη ρύθμιση μπορούν να λάβουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και να ανασταλούν τα αναγκαστικά μέτρα εφόσον έχουν καταβάλει το 5% για οφειλές έως 5.000 ευρώ ή το 10% για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Καλούμε λοιπόν τους πολίτες που ενδιαφέρονται να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και είμαστε στη διάθεσή τους προκειμένου να τους εξυπηρετήσουμε μέσω του email rythmisi@ioannina.gr
που θα κάνουν την αίτησή τους, θα αποστέλουν τα δικαιολογητικά τους, το τηλέφωνο της υπηρεσίας που έχει δοθεί και για τις πληροφορίες, καθώς εννοείται και διαζώσεις οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί για να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι και να λυθούν οι απορίες τους. Οι οφειλές που υπάρχουν προέρχονται από εισφορές σε χρήμα για απολεοδομικά ζητήματα, ακόμη και για πληρωμή ξεχασμένων κλήσεων, με το συνολικό ποσό των οφειλών προς τον Δήμο να ανέρχεται στα 59 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, περίπου τα μισά, όπως εξήγησε η κυρία Γιώτη, από αυτά θεωρούνται εισπράξιμα, ενώ κάποια αφορούν χρέη επιχειρήσεων που έχουν κλείσει ή πτωχεύσει στο μέλλον. Οφειλές από κλήση, ας πούμε, είναι πρόστιμα πολεοδομίας, είναι πρόστιμα από τέλη κοινόχρηση του χώρου, είναι οφειλές τέτοιου είδους. Υπάρχουν τα πολεοδομικά πρόστιμα, τα οποία εκεί θα υπάρξουν και διαγραφές λόγω ΑΦΕΚ που έχουν ήδη περάσει. Οπότε αρκετοί είναι αυτοί που ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και θέλουν να ρυθμίσουν είτε μικρά ποσά, είτε μεγαλύτερα. Το γεγονός είναι ότι υπάρχει μια σύγχυση για το ποιος είναι ευάλωτος και μη, και αυτό είναι κάτι όμως το οποίο είναι εντελώς υποκειμενικό, γιατί θα πρέπει ο καθένας πολίτης, γιατί μιλάμε για προσωπικά δεδομένα, έτσι να δει αν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, είναι καθαρά δικό του κομμάτι, αν θα μπορεί να προσκομίσει την αρμόδια οικονομική υπηρεσία το πιστοποιητικό του ευάλωτου φιλέτη. Τώρα, τα ποσά που αναμένουμε να εισπράξουμε, αναμένουμε σίγουρα να εισπράξουμε από εισφορά σε χρήμα που υπάρχει ενδιαφέρον, από κλήσεις που σας είπα, βεβαιωμένες κλήσεις, τα οποία είναι μεγάλα ποσά, είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια, από πρόστιμα κοινόχρηση του χώρου είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο οι οφειλές, τις πολεοδομίες είναι πολύ περισσότερα, καθώς και κάποιες από επιχειρήσεις, έτσι. Όλοι καλούνται, η ρύθμιση είναι ανοιχτή, καλούνται να την εκμεταλλευτούν προς όφελος δικός τους βασικά, γιατί είναι και ένας τρόπος να σταματάει η οφειλή σε κάποιο ύψος. Από το να μην υπάρχει καθόλου, είναι μία λύση. Όλες οι οφειλές είναι 59 εκατομμύρια είναι τα ανίσπρακτα, αλλά εκεί μέσα όμως 59, αλλά εκεί μέσα μπαίνουν διάφορα. Είναι οι συμβιβασμοί που θα κάνουμε, γιατί στο επόμενο διάστημα θα δούμε και τι θα γίνουν με τις οφειλές της ΔΕΗ. Είναι πολύ λιγότερα, έτσι, τα μισά, ας πούμε. Δεν ανήκει σε μεγαλοφυλέτης, έτσι. Απλά είναι κάποιες περιπτώσεις, είναι και κάποιοι παλιοί καταλογισμοί που είναι πολύ μεγάλα τα ποσά. Ας πούμε, υπάρχει οφειλή 6 εκατομμυρίων, έτσι, που είναι απολατούμιο, μια παλιά, πολύ παλιά.